βιβλίο του Ιώβ, είναι από το ΚΒ κεφάλαιο και το 21 εδάφιο. Σελίδα 499, βιβλίο του Ιώβ, ΚΒ 22 κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Οικειώθητη λοιπόν με ταυτού και έσω εν ειρήνη, ούτω θέλει ελθεί καλόν είσαι. Δέχτε λοιπόν τον νόμον εκ του στόματος αυτού και βάλε τους λόγους αυτού εν τη καρδία σου. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, θέλεις αν οικοδομηθεί, εκδιώξας την ανομία μακράν από των σκηνών σου, και θέλεις επισορεύσει το χρυσίον ως χώμα και το χρυσίον του οφύρ ως τας πέτρας των χυμάρων. Και ο παντοδύναμος θέλει εις το υπερασπιστή σου, και θέλεις έχει πλήθος αργυρίου, διότι τότε θέλεις εφραίνεσθε εις τον παντοδύναμον και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεόν. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σε εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου, και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εισέ, και το φως θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Όταν ταπεινοθητείς, τότε θέλεις υπήνε ύποψωσης, διότι θέλει σώσει τον και κυφώτα τους οφθαλμούς. Και θέλει σώσει και τον μη αθώο, ναι, δια της καθυρότητας των χειρών σου θέλει σωθεί. Αμήν. Ελιφάς ο Θεμανίτης, ένας από τους σοφούς ανθρώπους του Θεού, που παρευρέθηκαν στην ταλαιπωρία του Ιώβ και προσπάθησαν με γνώση Θεού να παρηγορήσουν τον Ιώβ, όσα είπαν ήταν σωστά, αλλά δεν ήταν κατάλληλα για τον Ιώβ. Ήταν σωστά, αλλά δεν ήταν κατάλληλα για τον Ιώβ. Έτσι λοιπόν αποτελούν λόγο Θεού, και για μας είναι λόγος Θεού, και εμείς θα φροντίσουμε να ακούσουμε και να προσέξουμε, να επιμείνουμε, να στρέψουμε με προσοχή το βλέμμα μας στα λόγια του Θεού. Ο Ελιφάς λοιπόν ο Θεμανίτης, ο λόγος του Θεού, μας λέει αναρωτώμενος καθεαυτόν, μπορεί ο άνθρωπος να ωφελήσει με κάποιο τρόπο το Θεό? Μπορεί να προσφέρει όφελος στο Θεό? Και αν ακόμη είναι φρόνιμος, και φρόνιμος σημαίνει αγαθή σκέψη, καλή σκέψη, πρόνοια, πρόνοια ανθρώπινη για την αύριον, και αν ακόμη είναι φρόνιμος και μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του επειδή είναι φρόνιμος, θα κάνει καλό στο Θεό? Θα κερδίσει ο Θεός από αυτό? Αλλά έρχεται τώρα να βεβαιώσει κάτι που πρέπει να ξέρουμε όλοι μας, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος από μόνος του σοφός, φρόνιμος, δίκαιος. Και το μεγάλο λάθος του ανθρώπου είναι να νομίζει, να φαντάζεται, να πιστεύει ότι έχει φρόνηση, δικαιοσύνη και σοφία. Γι' αυτό έρχεται τώρα ο λόγος του Θεού και λέγει: γνώρισε ότι η κακία σου είναι μεγάλη και η ανομία σου είναι άπειρη. Αυτός είσαι. Και βέβαια και ο Απόστολος Ιάκωβος λέει: πολλά, πολλά πτεωμένα άπαντες. Μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Μη φαντάζεσαι τον εαυτό σου σοφό, δίκαιο και φρόνιμο, και μην πιστεύεις ότι αυτό που είσαι θα είναι προς όφελος του Θεού, ούτε προς όφελος δικό σου δεν είναι. Γιατί εάν έχεις, και όποιος έχει αυτή την άποψη για τον εαυτό του, δηλαδή θεωρεί τον εαυτό του σοφό, φρόνιμο, με γνώση, με δικαιοσύνη, ενώ η αλήθεια είναι ότι στον άνθρωπο
οι ανομίες είναι άπειρες, τότε παγίδες θα τον περικυκλώσουν. Φόβος ευνίδιος θα τον ταράτει. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πιστεύω στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται, ξέρω το σωστό, ξέρω το πρέπον, ξέρω τι πρέπει να κάνω, είμαι βέβαιος, και μάλιστα τη γνώση του και την άποψή του τη στηρίζει στη δικαιοσύνη του, στη φρόνησή του και στη σοφία του, και ιδιαίτερα ο άνθρωπος του Θεού. Τότε αυτός ο άνθρωπος του Θεού, επειδή παραγνωρίζει το Λόγο του Θεού που λέει «Οι βουλές σου, άνθρωπε του Θεού, δεν είναι βουλές μου», λέει ο Θεός, «και οι οδοί σου, άνθρωπε του Θεού, δεν είναι οδοί μου». Επειδή παραγνωρίζει την αλήθεια, το αποτέλεσμα θα είναι κακό το άμεσο μέλλον. Παγίδες θα τον περικυκλώνουν. Και επαναλαμβάνω, τον άνθρωπο του Θεού που λέει ξέρω και στηρίζει τη σοφία του, τη φρόνησή του, τη δύναμή του ακόμη και στην παρουσία του Θεού. Και δεν λέει άθλιος και ουτιδανός είμαι, άχρηστος, αχρίος, δούλος. Δύο διαφορετικές σκέψεις του ανθρώπου του Θεού, του παιδιού του Θεού, του κάθε ενός από εμάς. Δύο τελείως διαφορετικές σκέψεις. Η μία σκέψη είναι «Κύριε, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν γνωρίζω, φώτισέ με». Και βρίσκεται πάντοτε όχι σε φόβο ή σαν μηχανία, αλλά σε εξήτηση του θελήματος του Θεού, του αγαθού, του ευάρεστου και του τελείου. Αυτή είναι μία κατηγορία των χριστιανών. Και άλλη κατηγορία των χριστιανών, ξέρω ακόμη, είναι γραμμένο ακόμη, μου μίλησε ο Θεός ακόμη, 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 και δεν εξητεί τον Κύριο, γιατί έχει βεβαιότητα μέσα του. Αυτή η κατηγορία των ανθρώπων θα έρθουν άμεσα, γρήγορα, σε παγίδες που θα τους περικυκλώνουν βαριές, σκληρές, και φόβος ευνίδιος θα ταράτει την ψυχή τους. Σκότος θα περικαλύπτει αυτούς, ώστε να μην βλέπουν, και πλημμύρα υδάτων θα σκεπάζει αυτούς, ώστε να μην μπορούν ούτε να αναπνεύσουν ούτε να σταθούν. Με αποτέλεσμα να βρεθούν σε απόλυτο αδιέξοδο και σε απόλυτη αμηχανία. Και τώρα τι προτείνει ο Θεός? Υπάρχει λύση. Υπάρχει προτροπή Θεού. Υπάρχει οδηγία Πνεύματος Αγίου. Βεβαίως πάντοτε σε κάθε αδυναμία και λάθος του ανθρώπου υπάρχει ο γεγραμμένος Λόγος του Θεού που λέει «Έλα εδώ εσύ, είτε που είσαι στην κατηγορία των ανθρώπων που λες ξέρω, είτε που είσαι στην κατηγορία των ανθρώπων που λες δεν ξέρω και εξητείς». Ξανά. Είτε εσύ που είσαι στην κατηγορία και λες ξέρω και δεν εξητείς το θέλημα του Θεού, είτε στην κατηγορία του χριστιανού που λες δεν ξέρω και εξητείς τον Κύριο.
Έλα να δεις τι πρέπει να κάνεις. Ας πλησιάσουμε λοιπόν το Θεό να μας οδηγήσει τι πρέπει και πώς πρέπει να περπατάμε, τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να περπατάμε, για να μεταβάλουμε τη ζωή μας σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκεται, στην ευλογία του Θεού, στη χάρη του Θεού, στη δόξα του Θεού. Οικειώθητη με το Θεό. Οικειώθητη, γυναικείος του Θεού. Και βεβαίως οικείος του Θεού είναι ο άνθρωπος, κατεξοχήν ο άνθρωπος, ο οποίος έχει δεχθεί τον Χριστό και έχει δώσει σε αυτόν ο Θεός την εξουσία να είναι τέκνο Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός, είναι αυτός που επικοδομεί τον εαυτό του στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών και γίνεται οικείος του Θεού, γνωρίζοντας ότι ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Ιησούς Χριστός για την οικοδομή του, και η οικοδομή αυτή συναρμολογουμένη, θα δούμε τι σημαίνει, αυξάνεται εις ναών Άγιον Κυρίου. Συναρμολογουμένη. Η ζωή μας δεν αποτελείται από ένα πράγμα, είναι όπως είναι το ρολόι αυτό. Είναι ένα ρολόι, αλλά αποτελείται από χιλιάδες εξαρτήματα, τα οποία μόνο αν μπουν στην κατάλληλη θέση το ρολόι δουλεύει, αλλιώς είναι άχρηστο. Άχρηστο. Και μόνο όταν ο ρολογάς που το φτιάχνει και ξέρει, το πάρει στα χέρια του, το συναρμολογήσει καταλήλως και το κάνει ένα. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Η ζωή του χριστιανού είναι και αποτελείται από χιλιάδες, μυριάδες λεπτομέρειες, όπως το σώμα του ανθρώπου, από πάρα πολλά μέλη. Μόνο ο Δημιουργός μπορεί και το συναρμολογεί και το σώμα ζει. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Να πάμε στο Δημιουργό μας να συναρμολογήσει την πνευματική μας αλλά και τη φυσική μας ζωή, με τη βεβαιότητα ότι αν δεν επέμβει αυτός να επισκευάσει, να διορθώσει και να συναρμολογήσει την πνευματική μας ζωή, αν δεν επέμβει ο ρολογάς να το επισκευάσει, θα το έχω και θα είναι άχρηστο, δεν θα εκπληρώνει την αποστολή του να μου δείχνει την ώρα. Άχρηστος θα είσαι σαν χριστιανός και θα είμαι, δεν θα μπορείς να εκπληρώσεις την αποστολή σου εάν δεν πας να γίνεις οικείος του Θεού. Και το ξαναδιαβάζω: «Σεις είστε οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες». Από ποιον? Από τον Δημιουργό. «Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και των Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, στον οποίον όλη η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κύριο. Έτσι και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος». Αυτή είναι η αποστολή μας, αυτή είναι η πρόθεση του Θεού, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να χριστιανών και αδελφών σου όλοι μαζί, όχι μόνο σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, όλοι μαζί, μη αποχωρίζονται στον εαυτό μας, να συνοικοδομήστε από τον Θεό, από τον Πατέρα Θεό, σε κατηγητήριο του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου. Να συνοικοδομήσετε με την οικογένειά σας, με τα μέλη της οικογένειάς σας, να συνοικοδομήσετε με τα αδέλφια σας,
να συνοικοδομήσετε με τους ανθρώπους του Θεού για να γίνετε κατοικητήριον του Θεού. Όταν ο Θεός σας οικοδομεί πάνω στο θεμέλιο των προφητών και των Αποστόλων και συναρμολογήστε για να γίνετε ναός Άγιος δια του κατοικητήριον του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή, εάν ο Θεός δεν έλθει να συναρμολογήσει τη ζωή μου, θα με βλέπετε αλλά δεν θα εκπληρώνω την αποστολή μου. Θα είμαι γλάστρα που λένε οι άνθρωποι. Θα είμαι κάτι που δεν κάνει τίποτα. Είναι ανάγκη να πλησιάσω το Θεό, να γίνω οικείος του Θεού για να αρχίσει ο Θεός να συναρμολογεί τις λεπτομέρειες της ζωής μου. Εάν ο Θεός δεν έρθει να συναρμολογήσει τις λεπτομέρειες της ζωής μου με τέτοιο τρόπο που να έχει και συναρμολογήσει τις λεπτομέρειες της Άννας, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε σύζυγοι. Αλλιώς θα δουλεύω εγώ, αλλιώς θα δουλεύει η Άννα, 2 η ώρα θα δείχνω εγώ σαν ρολόι, 5 η ώρα θα δείχνει η άλλη. Αχ, θα τους μπερδεύουμε όλους. Όταν θα με συναρμολογήσει με την Άννα, τότε θα με συναρμολογήσει και με τα παιδιά μου, θα με συναρμολογήσει και με τα εγγόνια μου και θα μας κάνει μία οικογένεια συναρμολογηθήσα εις κατοικητήριον Άγιον δια του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν θα συναρμολογήσει τη δική μου οικογένεια, θα με συναρμολογήσει με τη δική σου οικογένεια και θα γίνουμε 2 οικογένειες που θα δουλεύουμε μαζί και θα είμαστε και οι 2 χρήσιμοι ένα. Και όταν θα συναρμολογήσει με τη δική σου και με την άλλη και με την άλλη, θα μας κάνει μια εκκλησία συναρμολογουμένη πάλι σε ναό Άγιο δια του Πνεύματος του Αγίου. Και ποια θα είναι αυτή η εκκλησία? Η ένδοξη, η Αγία, η τέλεια. Μέσα σε αυτή την εκκλησία θα εργάζεται ο Θεός στη προσωπική σου ζωή. Το συμπέρασμα. Μέσα σε αυτή την οικογένεια θα εργάζεται ο Θεός στην προσωπική σου ζωή, αλλά και σε αυτόν που αγαπάς. Μέσα σε αυτή την εκκλησία θα σε ευλογήσει ο Θεός, καθώς είσαι συναρμολογημένος εις ναόν έναν Άγιον κατοικητήριον του Πνεύματος του Αγίου. Έξω από αυτή τη συναρμολόγηση που κάνει ο Θεός με τη δική του τη σοφία, με τη δική του δύναμη, με τη δική του χάρη, θα είσαι ασυναρμολόγητος μόνος σου. Θα ελπίζεις στη σοφία σου, στη φρόνησή σου και στη δύναμή σου και θα καταλήγεις σε παγίδες που θα σε περικυκλώνουν, σε φόβους ευνηδίως που θα σε ταράττουν, σε σκοτάδι που θα σου αφαιρούν την όραση και σε πλημμύρα υδάτων που θα σου αφαιρούν και αυτή ακόμη την αναπνοή. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, να πλησιάσουμε το Θεό με πρόθεση και απόφαση να του ζητήσουμε να μας συναρμολογήσει στις λεπτομέρειες της ζωής μας με τις λεπτομέρειες της ζωής του άλλου και των άλλων, σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Και τότε, και τότε θα βασιλεύει η ειρήνη του Θεού. Εάν δεν είσαι συναρμολογημένος με τους αδελφούς σου, πρώτα με την οικογένειά σου, δεν θα υπάρχει ειρήνη του Θεού στην οικογένειά σου. Δεν θα υπάρξει. Δεν θα υπάρχει ειρήνη του Θεού αν δεν έχει συναρμολογήσει ο Θεός τον άντρα με τη γυναίκα σε ένα κατοικητήριον του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Δεν υπάρχει ειρήνη του Θεού εάν δεν μας έχει συναρμολογήσει αδελφό με αδελφό ο Θεός. Δεν υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει ειρήνη, τότε δεν υπάρχει καλό στη ζωή σου. Θα ψάχνεις να βρεις το καλό και θα έρχεται κακό. Γι' αυτό προσεύχεται ο Χριστός Πάτερ, κάμε
να είναι ένα, συναρμολόγησέ τους εις κατοικητήριον, εις ναών Θεού κατοικητήριον του Πνεύματος του Αγίου. Κάτους να είναι ένα. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, αλλιώς να δουλεύω εγώ, αλλιώς να δουλεύει η γυναίκα μου, δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Όλοι τσακωνόμαστε. Και θα συμβιβαζόμαστε για να μην τσακωθούμε και θα είμαστε άχρηστοι. Ο ένας για τον άλλον και ο ένας για τον εαυτό του. Άχρηστοι. Δεν δουλεύει το ρολόι. Τίποτα δεν πάει καλά. Σκεφτείτε μια εκκλησία που ένας λέει έτσι, λέει ο άλλος αλλιώς, δεν είμαστε συναρμολογημένοι. Άχρηστοι. Εκκλησία χωρίς Χριστό. Είναι ανάγκη να πλησιάσουμε το Θεό, να γίνουμε εκεί του Θεού για να αρχίσει ο Θεός, όχι εμείς, για να αρχίσει ο Θεός να μας επικοδομεί στο θεμέλιο των προφητών και των Αποστόλων, για να αρχίσει ο Θεός να μας συναρμολογεί και να ολοκληρώσει ο Θεός και να μας καταστήσει ναών Άγιων στην πραγματικότητα κατοικητήριων του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Οικειώθητη λοιπόν με το Θεό. Και πώς θα οικειωθώ με το Θεό, πώς θα γίνω οικείος του Θεού? Εν το ονόματι του Χριστού. Με ταπείνωση. Με εμπιστοσύνη στο Θεό. Με γνώμονα, δεν μπορώ να συναρμολογήσω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να συναρμολογήσω το ρολόι αυτό. Θα μπορώ να συναρμολογήσω τον εαυτό μου? Θα μπορώ να συναρμολογήσω τη γυναίκα μου? Θα μπορώ να συναρμολογήσω τον αδελφό μου? Τι να σου κάνω? Να σου δώσω τη σοφία μου, τη φρόνησή μου, τη δικαιοσύνη μου? Χάθηκες, αφού πρώτα χαθώ εγώ. Οικειότητη λοιπόν με ταυτού. Θα βρεθεί σε ειρήνη και θα έρχεται καλό σε σένα. Μας δείχνει δηλαδή το δρόμο σήμερα, τον ιδιαίτερο, το μοναδικό της ευλογίας. Το ναόν του Θεού, το κατοικητήριο του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος ευλογίας. Και ιδιαίτερα για τις έσχατες μέρες είναι τρομακτικό να το αγνοείς αυτό. Ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Τρομακτικό να αγνοείς την ανάγκη της συναρμολόγησης. Βέβαια θα μου πεις, τι θα κάνω για να είμαι συναρμολογημένος εις σένα με τη γυναίκα μου, με τον αδερφό μου που δεν θέλει? Θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Θα πας να συναρμολογήσει ο Θεός τον εαυτό σου και θα ζητήσεις από το Θεό να κάνει χάρη να σε συναρμολογήσει με τον άλλον. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Και πώς το κάνει? Δέξου το Λόγο του Θεού. Δέξου το Λόγο του Θεού εκ του στόματος αυτού. Σήμερα να δεχτούμε το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Μην μένουμε ασυναρμολόγητοι. Μην μένουμε με τη δική μας σοφία. Δεν δουλεύει το πράγμα. Δεν δουλεύει. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να σκέφτεσαι, όσο και να προσεύχεσαι, δεν δουλεύει. Οικειώθητη μετά του Θεού. Και θα έρθει σε σένα ειρήνη και θα γίνει για σε σένα το καλό. Γι' αυτό δέξου το Λόγο του Θεού και βάλε τους λόγους αυτούς του Θεού στην καρδιά σου. Δηλαδή, Κύριε, συναρμολόγησέ με κατά το θέλημά σου. Τι να σας πω τώρα, αν χαλάσει το ρολόι, το πετάμε? Δεν πάμε να το φτιάξουμε. Εάν μάλιστα είναι και πολύτιμο, καλή μάκρα, ακριβό. Γιατί άμα είναι των 2 ευρώ, λες θα πάρω άλλο. Αλλά εδώ μιλάμε για πολύτιμο, όχι πολύτιμο ρολόι, πολύτιμος η ψυχή σου εις τον Θεό. Μην την αφήνεις να ταλαιπωρείται σε παγίδες
σε πλημμύρα υδάτων, στο σκοτάδι και σε φόβους ευνίδιους. Πλησίασε το Θεό, οικειώθητη μετά αυτού. Εσύ πιάσε το Θεό να εργαστεί. Θα εργαστεί. Όταν λοιπόν πλησιάσεις το Θεό, το επόμενο βήμα είναι επίστρεψον προς τον Παντοδύναμο με μετάνοια. Γιατί θα σε φωτίσει ο Θεός. Δηλαδή θα δεις το λάθος, θα δεις τη βλάβη. Πώς θα τη δεις? Θα σου δείξει ο Θεός. Τι έχει? Το κουρδιστήρι έσπασε. Τα αλλάξουμε. Κύριε, δεν δουλεύει το κουρδιστήρι μου. Ποιος θα το διορθώσει? Εσύ, Κύριε. Εάν επιστρέψεις προς τον Παντοδύναμο, αφού όμως πρώτα εκδιώξεις την ανομία μακριά από τις σκηνές σου, από τη ζωή σου, από το σπίτι σου. Θυμηθείτε, άπειρες ανομίες. Άπειρες. Μεγάλη κακία στην καρδιά. Διώξε. Πώς? Με το αίμα του Χριστού, με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση. Διώξε ό,τι σου φανερώνει ο Θεός ότι δεν είναι καλό. Και πες του, φανέρωσέ μου να διώξω κι άλλα. Και ό,τι δεν έχω καταλάβει, εσύ, Κύριε, διόρθωσέ τα. Διώξτα. Ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό, λέει ο Θεός. Και ο αγιασμός δεν είναι σύμφωνα με τη λογική μας. Είναι σύμφωνα με τις ενέργειες του Θεού, με το θέλημα του Θεού. Τότε θα έρθει η ευλογία του Θεού επάνω σου. Τότε θα επισορεύσεις, αφού σε ανοικοδομήσει ο Θεός, το χρυσάφι το πολύτιμο, το χρυσάφι του ουρανού, το Λόγο του Θεού. Θα επισορεύσεις, θα σου αποκαλυφθεί και θα σου χαριστεί, θα κατοικεί πλουσίως εντός σου ο Λόγος του Θεού. Ξέρεις τι θα πει να κατοικεί πλουσίως εντός ο Λόγος του Θεού? Να πλημμυρίζει τη ζωή σου ο Λόγος του Θεού. Και τότε αρχίζει μια άλλη ζωή. Αυτή τη ζωή θέλει ο Θεός μέσα σε καιρούς κακούς, μέσα σε δυσκολίες απίστευτες, μέσα σε αδιέξοδα. Οι άνθρωποι, λέει, θα λιποψυχούν από τα υπερχόμενα κακά. Αυτός ο άνθρωπος θα έχει υπερασπιστεί του το Θεό. Ο Θεός, ο Παντοδύναμος, θα είναι υπερασπιστή σου και θα έχεις πλήθος ευλογίας. Και μέσα στη μεγάλη θλίψη των εσχάτων ημερών, εσύ θα χαίρεσαι στην παρουσία του Παντοδυνάμου, γιατί θα βλέπεις τις ενέργειες του Θεού στη ζωή σου και θα υψώνεις το πρόσωπό σου με ευγνωμοσύνη και δοξολογία στο Θεό. Ένας άλλος άνθρωπος, τελείως διαφορετικός άνθρωπος από αυτός που είμαι, μπορεί ο Θεός και θέλει ο Θεός να με κάνει και να μας κάνει. Τελείως διαφορετικό. Θα προσεύχεσαι και θα σου εισακούει. Όχι θα σ' ακούει, θα σου εισακούει. Ό,τι λες θα απαντάει. Ό,τι ζητάς θα σου χαρίζει. Αλλά θυμήσου τότε να δείχνεις την ευγνωμοσύνη σου στο Θεό. Επαναλαμβάνω, άλλος άνθρωπος, έξω από αυτό που ξέρουμε, διαφορετικός άνθρωπος. Και όλα ξεκινάνε από το οικειώθητη στο Θεό. Θα αποφασίζεις και θα γίνεται, όχι θα το κάνεις. Θα αποφασίζεις και θα το βλέπεις να γίνεται από μόνο του. Ποιος θα το κάνει? Ο συναρμολογητής σου,
ο Δημιουργός. Θα αποφασίζεις και θα πραγματοποιείται. Και εκεί υπάρχει τώρα ο κίνδυνος ο μεγάλος. Να πεις εγώ. Και λέει ο Θεός, πρόσεξε, τότε πιο ταπεινά. Τότε ακόμη πιο ταπεινά. Γιατί μόνο όταν ταπεινωθεί κάποιος, τότε υπάρχει ύψωσης. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει ύψωσης. Υπάρχει ευλογία. Αφότου εστάθησε, βρέθησε πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, εγώ σε εδόξασα. Πολύτιμος στους οφθαλμούς του Θεού. Για να σε δοξάσει πρέπει να ταπεινωθείς. Η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξες. Όχι να σε ταπεινώσει ο Θεός. Γιατί δεν θα σε ταπεινώσει. Να ταπεινωθείς εσύ για να σε υψώσει ο Θεός. Και όσο βλέπει ο άνθρωπος την παρουσία του Θεού, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού στη ζωή του, το μυστικό είναι τόσο πιο πολύ να ταπεινώνεται και να λέει άθλιος ο τυδανός, αχρίος, τυποτένιος είμαι. Μες στην καρδιά του, μες στην ψυχή του ενώπιον του Θεού. Τίποτα καλό δεν έχω Κύριε, μόνο το όνομά σου το Άγιο. Και τώρα αυτός ο άνθρωπος είναι πλέον, όπως είπαμε, ιδιαίτερος άνθρωπος, τον οποίον χρησιμοποιεί ο Θεός σαν σκεύος, αγιασμένο, ετοιμασμένο και εύχριστο εις το Θεό, για να σώζει και τους μη αθώους. Για σκέψου. Για σκέψου πώς ξεκίνησε ο άνθρωπος αυτός. Ελπίζοντας στη δικαιοσύνη του. Εγώ είμαι δίκαιος, είμαι σοφός, είμαι φρόνιμος. Και ερχόταν από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία. Άκουσε το λόγο του Θεού. Τον έβαλε στην καρδιά του, τον πίστεψε, τον δέχτηκε. Και αρχίζει η μεταμόρφωση. Και η μεταμόρφωση όχι για να γίνεις πλούσιος, αλλά στο λόγο του Θεού πλούσιος. Στο πνεύμα το Άγιο πλούσιος, στην παρουσία του Θεού πλούσιος. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός του Θεού. Ο σκοπός του Θεού είναι να σώζονται οι μη αθώοι με την καθαρότητα των χειρών σου. Να μπορεί ο Χριστός να σώζει τους βρώμικους με την καθαρότητα τη δική σου. Μα γίνεται αυτός, βέβαια. Ο Θεός αυτό θέλει. Πόσοι άνθρωποι δεν πίστεψαν στο Χριστό από έναν δούλο που τον λέγανε Παύλο, μέσα στις ταλαιπωρίες του, δια της καθαρότητος των χειρών του, ο Κύριος έσωζε τους ανθρώπους. Όπου και να πήγαινε γινόταν σωτηρία, γιατί ήταν αυτός ο οποίος από εχθρός του Χριστού έγινε οικείος του Χριστού και διά του Ιησού Χριστού οικείος του Θεού. Πλούσιο σε λόγο, πλούσιο σε χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Προσευχότανε και ο Θεός το να άκουγε, και ό,τι αποφάσιζε ο Θεός το έκανε. Και όταν αύξανε η καρδιά του, ταπεινωνότανε. Και για να τον βοηθήσει ο Θεός να ταπεινωθεί, για να είναι πραγματικά χρήσιμο σκεύος στα χέρια του, του έδωσε και σκόλοπα Σατάν να τον ραπίζει. Και όταν προσευχήθηκε, βγάλ τον, λέει όχι, είναι χάρις μου. Χάρις μου είναι ο άγγελος Σατάν για να σε ραπίζει. Για να μην περηφανευτείς για τις αποκαλύψεις που σου δίνω, για το λόγο που σου δίνω. Και ο Παύλος είπε αμήν. Αμήν. Και φώναζε, χαίρομαι στις θλίψεις μου, χαίρομαι στις ταλαιπωρίες μου, γιατί με βοηθάνε να είμαι αδύνατος. Γιατί ξέρω, όταν εγώ είμαι αδύνατος, ο Θεός είναι παντοδύναμος. Γι' αυτό χαίρομαι. Και δια της καθαρότητας των χειρών του Παύλου, ο Θεός έσωζε δια του Ιησού Χριστού. Αυτό.
Αυτό ήταν τότε το θέλημα του Θεού για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αυτό είναι τώρα ακόμη περισσότερο το θέλημα του Θεού για την τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Το ζήτημα είναι, θέλεις, το πιστεύεις, το αποδέχεσαι, θέλεις να σώζονται οι μη αθώοι εξαιτίας καθαρότητος στο χειρό σου? Το έχει ξανακάνει αυτό ο Θεός, βέβαια. Όλοι σωθήκαμε εξαιτίας της καθαρότητος των χειρών του Χριστού, αναμάρτητος. Και τώρα ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει τη ζωή όχι της αναμαρτησίας, αλλά του σκεύους εκλογής του Θεού. Σκεύος ιδιαίτερο εκλογής του Θεού ήτανε ο Απόστολος Παύλος, ήταν ο Απόστολος Πέτρος, ήταν ο Λουκάς, ήταν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ακόμη ιδιαίτερο, πιο ιδιαίτερο σκεύος εκλογής του Θεού θα είναι η τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Αλλά θα δημιουργήσει, θα τη συναρμολογήσει ο Θεός την τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Ήδη τη συναρμολογεί. Εσύ θα είσαι συναρμολογούμενος από τον Θεό. Επικοδομηθείς στα θεμέλια των προφητών και των Αποστόλων του Λόγου του Θεού, για να είσαι και εσύ μία πέτρα στο ναόν των Άγιων που θα είναι το κατοικητήριο του Πνεύματος του Αγίου. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Ο Θεός το θέλει. Από μας εξαρτάται. Τον κάθε έναν από μας. Εμείς θέλουμε. Δεν μπορούμε. Ο Θεός θέλει και μπορεί. Αμήν.